Του αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 657. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, Μηθήτα κεφάλαιο, 49 κεφάλαιο, σελίς 657. Σελίς 657, Μηθήτα κεφάλαιο. Ισαΐας ο προφήτης, 49 κεφάλαιο. Ακούσατε μου η νήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ Γιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου, ανέφερε το όνομά μου. Και έκαμε το στόμα μου, ως μάχεραν οξίαν, υπό τη σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε, και με έκαμε ως βέλος εκλεκτών, και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Και είπε προς εμέ, «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, στον οποίον θέλω δοξαστεί». Κι εγώ είπα ματέως εκοπίεσα, ίσου δέν και εις μάτιν ανάλωσα τη δύναμή μου, πλην η κρίσης μου είναι μετά του Κυρίου και το έργο μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν λέγει Κύριος ο πλάσας με εκ Γιλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν, για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θελεί στη δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτης εδώ σοφός εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εις κάτω της γης. Ούτω λέγει Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού. Προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελύτωται έθνος προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλής θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ ώστις σε έκλεξεν. Αμήν. Δια Πνεύματος Αγίου, ο δούλος του Θεού εκφράζει τις σκέψεις του και εκφράζει και τις απόψεις του και εκφράζει και τις δυσκολίες που τον ταλαιπωρούν. Καθώς κάθε δούλος, κάθε άνθρωπος έχει το παρελθόν του, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον του. Κάθε άνθρωπος και ιδιαιτέρως κάθε χριστιανός έχει το δικό του συγκεκριμένο παρελθόν και τη σχέση του με το Θεό στο παρελθόν του ή όχι, το δικό του παρόν και τις δυσκολίες που τον ταλαιπωρούν και το δικό του μέλλον που ο Θεός του προφητεύει, του αποκαλύπτει, του φανερώνει. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζουμε όλοι μας πώς ενεργεί ο Θεός στην προσωπική μας ζωή σε σχέση με το παρελθόν μας, με το παρόν μας και με το μέλλον μας. Ο δούλος λοιπόν του Θεού προφητικά αναφέρεται με βλέποντας το παρόν του ότι είναι δύσκολο καθώς καταφρονείται από ανθρώπους, βδελύτεται από έθνη και εξουσιάζεται από τυράννους. Αυτό είναι το παρόν του. Επαναλαμβάνω, το παρόν του, του δούλου του Θεού, αλλά και επειδή μιλάμε ειδικά για το δούλο του Θεού, θέλω να τονίσω ότι είναι γεγραμμένο ότι και έτη τις έσχατες ημέρες επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, λέγει ο Θεός, θα εκχαίω το Πνεύμα μου το Άγιο γιατί θέλω να προφητεύουνε. Άρα, κάθε χριστιανός, δηλαδή κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν στη ζωή του και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου, ο Θεός τον έσωσε και του έδωσε εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος δηλαδή Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Κάθε ένας άνθρωπος που δέχτηκε τον Ιησού Χριστόν στη ζωή του και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού
επικαλέστηκε το όνομά του. Αυτό είναι μία αλήθεια και μία βεβαιότης μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, βλέποντας και ζώντας τις δυσκολίες του παρόντος στη ζωή του, με προφητικό λόγο ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, έρχεται τώρα και εξομολογείται στον Κύριο αναλογιζόμενος το παρελθόν του, λέγοντας «Ακούσατε πάντες». Ο Κύριος πριν από χρόνια, πριν από κάποιο καιρό με κάλεσε, αλλά αυτόν τον κάλεσε ακόμη εκ κοιλίας μητρός. Αλλά όχι όλους έτσι, άλλους εκ κοιλίας μητρός γεννημένοι στην Εκκλησία και άλλους τους προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία σε κάποια ηλικία που αναγνωρίζουν εξ αποκαλύψεως Θεού, γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται, και όταν ο Θεός εκλέγει αλλά και αγαπάει με αγάπη σε αιώνια και προσκαλεί, το πρώτο που κάνει αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος τότε πριν 2000 χρόνια εκεί στη Βηθλεέμ, στην Ιερουσαλήμ, στη Γαλιλαία δεν είναι άλλος από τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, δεν είναι άλλος από το Θεό που ήλθε εν σαρκή. Ο δούλος λοιπόν αυτό συγκεκριμένα που περιγράφεται λέει «Κοιλίας μητρός με κάλεσε ο Κύριος και από τα σπλάχνα της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου, άρα με γνωρίζει σε λεπτομέρειες». Και ο μόνος που σε γνωρίζει σε λεπτομέρειες σήμερα, όλους μας, είναι ο Χριστός. Και γνωρίζει τα πάντα. Και δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο σε Αυτόν. Από το παρελθόν σου, από το παρόν σου και ακόμα αυτό που δεν ξέρεις εσύ, από το μέλλον σου. Όταν λοιπόν με κάλεσε και με πήρε στην αγκαλιά του, με έφερε στην παρουσία του, με πρόσθεσε στην εκκλησία του, ενήργησε θαυμαστά στη ζωή μου. Πρώτον, έκαμε το στόμα μου ως μάχαιρα οξίαν, και ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, έθεσε στο στόμα μου τα λόγια του. Και το πρώτο που κάνει ο Θεός είναι στο παιδί το οποίο προσκαλεί και ενεργεί, βάζει τα λόγια του ο Θεός στο στόμα του παιδιού του, του ανθρώπου του Θεού, του δούλου του Θεού. Δεύτερον, υπό την σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε, έρχεται πια η προστασία και η υπεράσπιση, γιατί όταν έναν άνθρωπο προσκαλεί ο Θεός, αυτόματα αυτός ο άνθρωπος βγαίνει από τον κόσμο, που άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου και Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Καθώς τον προσκαλεί ο Θεός, ο διάβολος τον χάνει και αγωνίζεται ο διάβολος να τον ξαναπάρει κοντά του. Και εύκολα ο διάβολος μπορεί να πάρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο κοντά του, εκτός και αν ο Θεός τον κρύψει υπό τη σκιά της χειρός αυτού, αν τον προστατεύει ο Θεός. Άρα και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του στα χείλη μας, στην καρδιά μας, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, και όλοι είμαστε προστατευμένοι και υπερασπιζόμενοι από τον Παντοκράτορα, τον Παντοδύναμο Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά και με έκανε ως βέλος εκλεκτών. Θυμάμαι όταν είμαστε μικροί που φτιάχναμε βέλη και τόξα. Και το βέλος δεν είναι εύκολο να το φτιάξεις. Και αργότερα, ας πούμε, που ασχολήθηκα λίγο, το βέλος είναι πολύ πιο δύσκολο από το τόξο και από οποιοδήποτε άλλο να το φτιάξεις, γιατί πρέπει να είναι απόλυτα ζυγισμένο. Με σκοπό, όταν το ξέβεις, να πηγαίνει ακριβώς εκεί που σημαδεύεις. Αν το βέλος δεν είναι ευθυγραμμισμένο, δεν είναι ζυγισμένο, αλλού το ξέβεις, αλλού πηγαίνει. Γι' αυτό και ο Θεός τι κάνει. Λέει πρώτον ο Ιησούς Χριστός, όπως εμένα απέστειλε ο Πατήρ, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Και πώς αποστέλω εγώ εσάς,
κάμνοντας τον κάθε άνθρωπο βέλος εκλεκτό, τέλειο, ώστε εκεί που τον στέλνω να πηγαίνει, αυτά που εντέλομαι να κάνει να πραγματοποιεί και ό,τι του λέω αυτά να λέει. Βέλος εκλεκτών, ενέργειες του Θεού στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι ένα βέλος, ένα ξύλο, κι ας είναι και στραβό, κι ας είναι και βαρύ μπροστά, ελαφρύ πίσω. Αν είναι πίσω βαρύ, θα πηγαίνει προς τα πάνω. Αν είναι μπροστά βαρύ, θα πηγαίνει προς τα κάτω. Πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραβισμένο, ζυγισμένο. Έτσι είναι ο χριστιανός, ο δούλος του Θεού. Είναι απόλυτα, πραγματικά απόλυτα ζυγισμένος. Ούτε φανατικός, ούτε χλιαρός, ούτε ψυχρός. Είναι ένας άνθρωπος όριμος, εκπαιδευμένος από τον ίδιο τον Χριστό που είναι ο δάσκαλός του, καθοδηγούμενος από τον ίδιο τον Χριστό που είναι ο καθηγητής του και προστατευόμενος από τον ίδιο τον Πατέρα τον Ουράνιο που είναι ο Θεός του. Τέλειο βέλος, εκλεκτό βέλος. Γιατί έχει αποστολή. Θα σε αποστείλει. Πού θα σε αποστείλει? Πρώτα στην οικογένειά σου, ύστερα στο περιβάλλον σου και ύστερα ό,τι ο Θεός θέλει. Άρα ξέρει τώρα ο δούλος του Θεού ότι έθεσε τα λόγια του στο στόμα του, τον έκρυψε και τον προστατεύει από τις μεθοδίες και τα διανοήματα του διαβόλου, τον έκανε βέλος ευθυγραμμισμένο και ζυγισμένο, εκλεκτό, τέλειο, απόλυτο, και δεν το έκρυψε το βέλος αυτό στον ντουλάπι, στη φαρέτρα του, για να τον έχει κάθε στιγμή εύκαιρο να το βγάλει και να τον αποστείλει. Ο δούλος του Θεού πάντοτε είναι έτοιμος για αποστολή. Και είναι έτοιμος για αποστολή και ο ίδιος, αλλά και ο Χριστός, ο Κύριος του και ο Θεός του, γιατί είναι δούλος και έχει Κύριο, και είναι και πιστός, έχει Θεό. Ο Κύριος του και Θεός του τον έχει στη φαρέτρα του, έτοιμο να τον αποστείλει εκεί που αυτός θέλει. Και μου είπε, τότε που με κάλεσε, «Συ είσαι ο δούλος μου». Και κάθε ένας από εμάς, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο δούλος του ή δούλη του, και ο προσδιορισμός της μοναδικότητος του δούλου και της δούλης είναι πρώτον η σχέση σου με τον Χριστό, δεύτερον το περιβάλλον που σε τοποθέτησε ο Κύριος, τρίτον το έργο το οποίο έχει ετοιμάσει για σένα. Όλα αυτά είναι μοναδικά. Και τέταρτον το δρόμο το οποίο πρέπει να περπατάς. Αυτά είναι μοναδικά. Γι' αυτό και λέει «Εσύ είσαι ο δούλος μου». Έχει και άλλους, αλλά στο συγκεκριμένο έργο, στο συγκεκριμένο περιβάλλον, στο συγκεκριμένο δρόμο, έχει μόνο εσένα. Συ είσαι ο δούλος μου. Και μάλιστα, εις τον οποίον εγώ θα δοξαστώ, δηλαδή μέσα από σένα, θα φανερώσω τη δόξα μου στο περιβάλλον σου και σε σένα θα φανερώσω τη δόξα μου στη ζωή σου. Όμως ο δούλος του Θεού τα ξέρει όλα αυτά ότι έχουν συμβεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η ομολογία του, είναι η εξομολόγησή του. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει είναι γιατί καταφρονείται από ανθρώπους, γιατί βδελίτεται από έθνη και γιατί είναι υποδουλωμένος σε τυράννους, σε εξουσιαστές. Και τα θυμάται όλα αυτά, όμως βλέποντας τον παρόν απογοητεύεται. Βλέποντας τη ζωή του, απογοητεύεται. Και λέει, ματέως εγώ πίασα. Εις ουδέν, εις μάτιν ανάλωσα τη δύναμή μου. Κάπου έκανα λάθος. Κάτι δεν πήγε καλά. Ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλα. Με έχει εκπαιδεύσει. Με έχει ευλογήσει. Μου έχει δώσει. Με έχει κάνει.
Με αναγέννησε, με βάφτισε εις άφεση αμαρτυρών εν ύδατη, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, μου έδωσε χαρίσματα, μου έδωσε έργο, αλλά ταλαιπωρούμε. Κάπου έχω κάνει λάθος, γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθος. Κάπου εγώ έχω κάνει λάθος. Και συνεχίζει. Αν και δεν καταλαβαίνω, όμως η απόφασή μου είναι η κρίση μου, η δικαιοσύνη μου είναι μετά του Κυρίου και το έργο μου μετά του Θεού μου. Αυτό είναι η απόφασή μου. Η κρίση μου είναι στο Θεό. Η δικαιοσύνη μου. Η οποιαδήποτε δικαιοσύνη μου εξαρτάται από το Θεό και είναι μπροστά στο Θεό. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δίκαιος στους ανθρώπους και δεν με ενδιαφέρει να ενεργώ εν δικαιοσύνη με τη λογική των ανθρώπων. Θέλω να είμαι δίκαιος ενώπιον του Θεού και να εργάζομαι δικαιοσύνη τη δικαιοσύνη του Θεού. Πρώτον. Και δεύτερον, το έργο μου είναι μετά του Θεού. Ό,τι εργάζομαι είναι στην παρουσία του Θεού για τη δόξα του Θεού. Και εδώ θυμάμαι που μου είχε πει ο Κύριος κάποια στιγμή όταν έφερα δύο νέους για να παντρευτούνε κοντά, αραβωνιαστήκανε και σε τρεις μήνες χωρίσανε. Και είπα, Κύριε, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Απογοητεύτηκα, στενοχωρήθηκα και ενώ προσευχόμουν να μου λέει ο Κύριος, δεν σε έβαλα να παντρεύεις, να κηρύττεις έβαλα. Και κατάλαβα ποιο είναι το έργο μου. Και δεν πρέπει να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Και έλεγα, με έβαλες να κηρύττω, αυτό είναι η δουλειά μου. Και ενώ προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω καλά τη δουλειά μου, πάλι έρχεται ο Κύριος και μου λέει, για ποιον κηρύττεις, σκέφτομαι. Λέω, για τον εαυτό μου, ο εγωισμός. Για σένα, σιγά. Για τους ανθρώπους, για ποιον κηρύττεις, δεν μίλαγα. Τρίτη φορά. Για ποιον κηρύττεις, ενώ τα σκεφτόμουν όλα αυτά δεν μίλαγα και αλλάζει και μου λέει ποιος κηρύττει, εκεί άστραψε φως. Α, λέω, όχι εγώ, εσύ κηρύττεις, Κυρία. Δεν κηρύττω εγώ. Πόσο μ' άρεσε αυτό, εσύ κηρύττεις. Και αμέσως παίρνω στροφές. Κύριε, για ποιον κηρύττεις. Και αισθάνθηκα και, συγχώρεσε, παιδί, και αισθάνθηκα και ωραία. Είχα έρθει σε δύσκολη θέση, τώρα δω τι θα μου πεις. Ο Κύριε, για ποιον κηρύττεις. Και μου λέει ο Θεός, δεν ανέγνωσας. Ο έχω νότα ακουίν, ακουέτο τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Πω, λέω, Κύριε, αλήθεια. Κηρύττεις για αυτούς που έχουν αυτιά να ακούνε τι λέει το πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες. Τώρα όμως το επέκτηνα εγώ με την προσευχή μου και με τη σκέψη μου. Αδερφέ, εργάζεσαι, για ποιον εργάζεσαι. Για ποιον εργάζεσαι. Πού εργάζεσαι. Στην κουζίνα. Στην υπηρεσία των αδερφών. Στο έργο του Θεού. Στην νεολαία. Στο Word of God. Για ποιον εργάζεσαι. Και επειδή δεν μπορείς να απαντήσεις και δεν πρέπει να απαντήσεις, σε ρωτάει ο Θεός, εσύ εργάζεσαι. Εάν εργάζεσαι εσύ, μουσκεμά θα τα κάνεις. Γιατί η Γραφή λέει, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εάν δεν, αν εργάζεσαι και νομίζεις ότι εργάζεσαι εσύ, χάθηκες, φουκαρά μου. Ο Κύριος εργάζεται. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Εσύ είσαι ένα σκεύος, ένα εργαλείο εκλογής του Θεού. Σκεφτείτε, ποιος έφτιαξε τα φώτα, το Κατσαβίδι. Το Κατσαβίδι. Ο ηλεκτρολόγος τα έφτιαξε. Εσύ τι είσαι, ένα Κατσαβίδι. Ποιος έσκαψε το χωράφι, η τσάπα. Η τσάπα, ο Γεωργός το έσκαψε το χωράφι. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι καθαρά. Τι κάνεις. Κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά όχι εγώ, ο Κύριος.
Τι είπανε στον Ιωσήφ, ο Φαραώ? Έμαθα ότι εσύ ερμηνεύεις εν ύπνια. Και λέει πολύ ωραία και ταπεινά, όχι για να δείξει, αλλά με επίγνωση, αυτή την επίγνωση που θέλει ο Θεός σήμερα να έχουμε, και αυτό είναι το μήνυμα. Επίγνωση του τι κάνεις, ποιος είσαι, ποιο είναι το έργο σου, ποια είναι η δικαιοσύνη σου. Μη γέννητο να έχω δικαιοσύνη δική μου. Δικαιοσύνη είναι του Θεού, το έργο είναι του Θεού. Εγώ τι είμαι? Ο λιγότερον του μηδενός. Βρήκα χάρη από το Θεό. Βρήκαμε χάρη από το Θεό. Και τι είπε ο Ιωσήφ? Όχι, λέει, εγώ δεν ερμηνεύω εγώ ενύπνια. Ο Κύριος ερμηνεύει ενύπνια. Μου ερμηνεύει το ενύπνιο που ακούω και σου λέω την ερμηνεία που μου είπε ο Κύριος. Δεν κάνουμε τίποτα. Εάν σκεφτούμε ότι έστω και τόσο δά κάναμε για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τα αδέλφια μας, για την εκκλησία μας, για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας, από εκεί και πέρα τα πράγματα μεταμορφώνονται από το κακό στο χειρότερο. Αν όμως σκεφτούμε και πούμε με ευγνωμοσύνη, με αληθινή ταπείνωση, ότι χωρίς εσένα δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα και ποτέ μου δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα, γι' αυτό να βρω χάρη. Και βρίσκεις χάρη όταν ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό. Όταν λοιπόν ο δούλος μέσα στον προφητικό λόγο είπε κάτι λάθος σκέφτομαι, κάτι λάθος έχω κάνει, αλλά κάτι σωστό. Το σωστό είναι ότι η κρίση μου, η δικαιοσύνη μου είναι ενώπιον του Θεού και το έργο μου είναι ενώπιον του Θεού. Αμέσως μεταμορφώνεται η ανταπόκριση του Θεού και απευθύνεται ταχαίως, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του μίλαγε. Είχε ενεργήσει ο Θεός, αλλά δεν συνομιλούσε μαζί του. Τι να του πει? Τώρα όμως ανοίγει το στόμα του ο Κύριος. Τώρα λοιπόν λέγει Κύριος, άκουσε τι λέγει Κύριος, ο πλάσασμε εκ κοιλίας αυτού για δούλον του. Τώρα που ομολόγησες, που κατάλαβες ότι δεν είσαι δίκαιος, η δικαιοσύνη σου είναι από την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και το έργο που κάνεις δεν είναι δικό σου. Το εργάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, εάν εσύ είσαι ταπεινός και δίνεις τη δόξα στο Θεό και αναγνωρίζεις ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άκου λοιπόν τι λέει ο Κύριος σε μένα, ο πλάσασμε εκ κοιλίας δούλων αυτού. Με έκαμε δούλο του και ξέρω γιατί. Ο Κύριος μου το λέει, ο Κύριος μου το αποκαλύπτει. Για να επαναφέρω τον Ιακώβ στον Θεό. Για να επαναφέρω το περιβάλλον μου, την οικογένειά μου, τη συγγένειά μου. Αδερφοί αγαπητοί, είναι μήνυμα υποσχέσεων, αλλά και μήνυμα φόβου και τρόμου Θεού. Σε έκανε δούλο του για να επαναφέρεις την οικογένειά σου στον Θεό. Σε έκανε δούλο του για να συναχθούν όλοι προς τον Θεό. Σε έκανε δούλο του για να δοξαστεί ο Κύριος στους οφθαλμούς των ανθρώπων. Ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Τώρα κατάλαβα. Τώρα ο Θεός μου δείξε. Τώρα που ομολόγησα ότι δεν έχω δική μου δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού. Και δεν εργάζομαι έργο δικό μου, ο Θεός εργάζεται το έργο το δικό του και κατά χάριν με χρησιμοποιεί σε αυτό. Χωρίς να το αξίζω. Κατά το μέγα ελεός του με χρησιμοποιεί σε αυτό. Και ο Θεός του λέει, αληθώς, σε έκανα δούλο μου, τώρα είσαι δούλος μου. Μέχρι τώρα ήσουν μελλοντικός δούλος. Είχες προοπτικές να γίνεις δούλος. Τώρα είσαι δούλος μου. Και μόλις τα ακούει αυτό ο δούλος του Θεού,
Λέει, ναι, πράγματι, με έχρισες δούλο σου για να επαναφέρω τον Ιακώβ σε σένα. Με έχρισες δούλο σου για να συνάξω όλο τον Ισραήλ σε σένα. Με έχρισες δούλο σου για να δοξαστεί το όνομά σου το Άγιο πάντοτε. Και εσύ θα είσαι, επειδή είμαι δούλο σου, ο Θεός μου και η δύναμή μου. Επειδή είμαι δούλο σου, θα είσαι ο Θεός μου και η δύναμή μου. Χαίρεται που τα ακούει. Αλλά τώρα έρχεται ο Θεός να του πει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Μέχρι τώρα έτσι ήταν τα πράγματα. Τώρα όμως άκου. Και είπε ο Θεός όταν είπα εγώ αυτά. Ασήμαντο, πολύ μικρό είναι να είσαι δούλος μου για να ανορθώσει τα σφυλά του Ιακώβ και επαναφέρει στο υπόλοιπο του Ισραήλ. Πολύ μικρό είναι. Εγώ για το δούλο μου δεν έχω ένα τόσο μικρό έργο που εσύ νομίζεις, το οποίο θεωρείς μεγάλο και το οποίο θεωρείς σπουδαίο. Εγώ σου λέω ότι αυτό που θεωρείς σπουδαίο και μεγάλο και για το οποίο σε κάλεσε ο Θεός είναι μικρό. Εγώ έχω πολύ μεγαλύτερο έργο. Εγώ θα σε δώσω φως σε όλα τα έθνη. Και εγώ θα σε κάνω σωτηρία μέχρι του εσχάτου της γης. Ακούτε, αδερφοί, το σχέδιο του Θεού. Εγώ σκέφτομαι ότι ο Θεός θα με βοηθήσει, θα με ευλογήσει για την οικογένειά μου και ο Κύριος μου λέει και για την Εκκλησία και ο Κύριος μας λέει θα σας χρησιμοποιήσω για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τώρα, μη σκεφτείτε ότι έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι και τα λέμε αυτά. Ο Λόγος του Θεού τα λέει και δεν ξέρουμε ποια είναι τα όρια του Λόγου του Θεού. Σίγουρα δεν σε έχει καλέσει δούλο του για να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι μόνο. Σε έχει καλέσει δούλο του για να κάνεις πολύ περισσότερα από αυτά που μπορείς να φανταστείς, να ζητήσεις, να σκεφτείς. Πολύ περισσότερα. Με μία προϋπόθεση. Ότι έχεις αναγνωρίσει μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου ότι η δικαιοσύνη σου είναι μέσα στην αδικία σου η δικαιοσύνη του Θεού. Και το έργο σου είναι το έργο του Χριστού. Κατά χάριν σε δικαίωσε ο Θεός δια της πίστεως, κατά χάριν ο Χριστός σε χρησιμοποιεί στο δικό του έργο. Κατά χάριν. Αλλά δεν είναι αυτό που εσύ σκέφτεσαι. Ο Θεός έχει καλές βουλές, μεγάλα σχέδια για τον κάθε έναν που έρχεται και τον προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, όταν μένει στο Λόγο του Θεού και όταν περπατάει ταπεινά μετά του Κυρίου, αναγνωρίζοντας ότι είναι σφόδρα αμαρτωλός και ότι η δικαιοσύνη του είναι κατά χάριν με το αίμα του Χριστού και αναγνωρίζοντας ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και το έργο το οποίο κάνει δεν είναι δικό του, είναι του Χριστού που απλώς τον χρησιμοποιεί όπως η κεντίστρα το βελονάκι, όπως ο Γεωργός την τσάπα, όπως ο Μπογιατζής το πινέλο. Αυτό είσαι. Και όταν το καταλάβεις αυτό και αναγνωρίσεις ότι ο παντοδύναμος είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου, τότε ο Θεός λέει, δεν είναι αυτό το οποίο έχω προγραμματίσει εγώ για σένα, αυτό που εσύ βλέπεις με τα μάτια σου και ακούς με τα αυτιά σου. Είναι αυτό που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν άκουσε, η καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά δια Πνεύματος Αγίου ο Κύριος έχει προγραμματίσει
να δώσεις τους αγαπώντας Αυτόν. Και αμέσως μετά, επιθετικά θα έλεγα, μιλάει ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι καταφρονείται από ανθρώπους, ότι βδελείται από έθνη και ότι εξουσιάζεται από τυράννους και εξουσιαστάς. Εγώ όμως σου λέω, βασιλείς θα σε δουν και θα σηκωθούν με σεβασμό. Ηγεμόνες θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου, αλλά χάριν του Κυρίου, ο οποίος είναι πιστός στο λόγο του και στις υποσχέσεις του και είναι αυτός ο οποίος σε έκλεξε για δούλο του. Χάριν του Ιησού Χριστού, που είναι πιστός ο υποσχεθής να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, χάριν του Ιησού Χριστού που σε έκλεξε. Εσύ δεν συμμετείχες καθόλου στην εκλογή του. Δεν εξέλεξε εσύ τον Χριστό, ο Χριστός σε εξέλεξε και σε διέταξε να πας να φέρεις καρπό πολύ και ο καρπός σου να μένει πώς, σαν δούλος του Κυρίου και σαν πιστός στο Θεό του. Αμήν.